Το μαρτύριο της σταγόνας με τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς ζουν για τρίτο 24ωρο οι κάτοικοι στη Ροδιά Ηρακλείου. Κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες σπούν τα δίχτυα. Και δεν είναι μόνο αυτό, βγαίνει από το αφαλάτωση το νερό, κόστος στο ρεύμα. Χάνονται χιλιάδες κυβικά νερό. Οι βρύσες στέρεψαν από νερό για μία ακόμη φορά, όπως και η υπομονή τους, αφού οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης είναι σχεδόν καθημερινές και η ταλαιπωρία απίστευτη. Καταστήματα αδυνατούν να λειτουργήσουν αν δεν πληρώσουν υδροφόρα για τη μεταφορά νερού, ενώ οι νοικοκυρές αδυνατούν ακόμη και να πλύνουν τα πιάτα. Έχουμε θέμα με το νερό, είναι αναγκαίο. Το νερό, ειδικά το καλοκαιριά, βρούνε κάποιους τρόπους, όπως είπε και ο κύριος Στρατάκης, να φτιάχνουν τις ζημιές. Μην τις αφήνουν 10 μέρες και μετά να τις φτιάχνουν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και παρουσιάζεται συχνά και τακτικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει νερό. Το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής αντικαταστάθηκε μόλις το 2012. Όμως, όπως φαίνεται, η πίεση με την οποία φτάνει το νερό είναι τέτοια, ώστε οι σωληνώσεις πάνε. Άλλοι πληρώνουν μυρδιάκριβο το νερό και γεμίζουν τις εξαμηνές. Ναι, τώρα τελευταία ναι, όντως. Αλλά σας είπα, είναι πιο πολύ θέμα της ροής. Δηλαδή, τρέχει νερό, αλλά όχι τόσο πολύ η ροή. Πρέπει να περιμένω 12-1 η ώρα που σταματάνε οι πιο πολλοί να παίρνουν. Μήπως σταματήσει να παίρνει ο πολλής κόσμος, να έρθει λίγο η πίεση, να έρθει σε μένα νερό. Αν δεν είχα μια δεξαμενή στο σπίτι που έχει κάποιο όγκο χωρητικότητας, θα είμαι κάθε μέρα από νερό. Χιλιάδες κυβικά νερού χάνονται, ενώ οι δρόμοι του οικισμού μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο, αφού τα συνεργεία της ΔΕΙΑΜ κάνουν συνεχώς ανασκαφές για να βρουν τους σπασμένους αγωγούς. Ορίστε, μία, πόσες λακκούβες με τρεις, θα δείτε πόσες βλάβες σε ένα μήνα μέσα. Δηλαδή το δίκτυο είναι τελείως άχρηστο. Επικαλούνται συνέχεια ζημιές. Εγώ με την ευκαιρία που μου δίνετε θα ήθελα να πω στους διοικούντες της ΔΕΙΑΜ ότι πρέπει να φροντίσουν να μην υπάρχουν τόσες πολλές ζημιές. Το τι πρέπει να κάνουν, να βρουν τον τρόπο. Είναι άδικο και πρόβλημα εν μέσω καλοκαιριού να έχουμε αυτά τα θέματα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο εν μέσω θέρους, με τους κατοίκους της περιοχής να μην ζητούν εξηγήσεις για το τι φταίει για τις βλάβες, αλλά να ζητούν λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές. Κάθε λίγο βλέπουμε σε κάποια σημεία του δρόμου να τρέχει ένα σκάσιμο, να βγαίνει νερό έξω, που σημαίνει κάποια σωλήνα έχει σκάσει. Να βρεθεί μια λύση να σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Να σπάσουν τις πιέσεις, να μην έχουμε συνέχεια βλάβες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι δρόμοι γίνονται κρατήρες, γεμάτο λακκούβες.